μιλάμε πάλι για Λεωναρδίτη και για ένα μείγμα που κάνουμε για ριζοπότισμα. Με ένα βαρελάκι λοιπόν, ανάλογα τι έχει ο καθένας, 100 λίτρων, 200, 500, 1000, ό,τι έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Και αφού το γεμίσουμε με νεράκι, με μια αναλογία περίπου 5 κιλών με 10 ανά 150-200 λίτρα νερού, ερχόμαστε και αφού συμπληρώσουμε με αρκετό νερό, τουλάχιστον στο μισό, πάμε στον Λεωναρδίτη μας, προϊόν Super Organ, με περισσότερη προσοχή από ότι το κάνω εγώ βέβαια, έτσι, με κάποιο χωνί, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη η δεξαμενή σας, μπαίνει κατευθείαν το τσουβάλι μέσα εδώ. Εμείς βάζουμε ένα χωνάκι τώρα και το ρίχνουμε, απλά για τις ανάγκες του βίντεο θα ήθελα να σας το δείξω. Αυτό λοιπόν, αφού συμπληρώσουμε περίπου 5 με 10 κιλά, 100-150 λίτρα νερού, ερχόμαστε, γεμίζουμε με νεράκι, φροντίζουμε να το έχουμε τοποθετημένο σε μέρος καιρό και σε μέρος που δεν θα χρειαστεί να το σηκώσουμε μετά, έτσι. Είναι βασικό αυτό, να μεταφέρεται το δοχείο, μην την πατήσουμε και μετά το έχουμε γεμάτο με νερό και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Αφού λοιπόν το γεμίσουμε με νεράκι, θα φροντίσουμε να το ανακατεύουμε 3-4 φορές τη μέρα. Ο καθένας θα βρει τις δικές του φόρμουλες πώς θα το ανακατεύει. Έχει αναδευτήρα, έχει δεξαμενή με ανάδευση, χειροκίνητα, δεν ξέρω τι και πώς. Ο καθένας όπως θέλει θα το κάνει. Και το συγκεκριμένο αυτό μείγμα, μετά από 2-3 μέρες που θα έχει ανακατευθεί καλά και θα έχει γίνει ένα ωραίο υλικό πηχτό χρώματος μαύρου θα σας βγει περίπου, θα το πάρουμε και θα ξεκινήσουμε ριζοποτίσματα στα δέντρα μας, στα κυπευτικά μας, όπου θέλει ο καθένας. Γιατί είπαμε ότι πρόκειται για ένα υλικό πολύ αγνό φυσικό, 100% Λεωναρδίτης, οργανική ουσία σε μεγάλα ποσοστά, χουμικά και φυσικά bio. Έτσι. Εδώ υπάρχουν πάνω στο σκεύασμα και η δοσολογία που καθένας θα το δει. Αυτό λοιπόν εδώ το μείγμα είναι πραγματικά κάτι πολύ αξιόλογο για τις καλλιεργίες μας. 5 με 6 λίτρα στο δέντρο ρίχνουμε εμείς στα ηλιόδέντρα. Μέσα μπορεί να μπει μείγμα μικροοργανισμών φυσικά. Προσέχουμε τα δηλητήρια, δεν λειτουργεί κανένας οργανισμός με δηλητήρια μαζί, μυκητοκτώνα, εντομοκτώνα κτλ. Ποτέ μεγάλη προσοχή στους μικροοργανισμούς και στα φάρμακα.